ψήφο εμπιστοσύνη στην Κύπρο λόγω των καλών επιδημιολογικών δεδομένων δίνει σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΟΜΕΚΑ το στέλεχο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγεία και επικεφαλή του τμήματο επιτήρηση λιμωδών νόσων του Βρετανικού Εθνικού Συστήματο Υγεία, Dr. Richard Peabody. Δηλώνει μάλιστα πω θα επέλεγε την Κύπρο για τι καλοκαιρινέ του διακοπέ. Έχοντα υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα τη Κύπρου, θα την επιλέγατε για τι φετινές σα καλοκαιρινέ διακοπέ. Σχολιάζει την ίδια ώρα με δεικτικό τρόπο τα μέτρα που έλαβε η Κύπρος Yeah, and the the pandemic. Cyprus, has, um, like many other countries, has uh, implemented a range of measures to um, bring um, COVID-19 under, under control. What we call a, a blended approach, and um, you know, the current situation in Cyprus is, is encouraging in terms of the numbers of cases that. Are being detected uh, stable numbers uh, at relatively low levels. Yeah, no, this is a question that uh, we don't really know the answer to. I mean, uh, COVID-19, it's a it's a new virus. We're still learning um, much about this virus as time goes on. Προειδοποιεί την ίδια ώρα για ένα πιθανό δεύτερο κύμα της πανδημίας και καλεί τα κράτη να αντλήσουν διδάγματα από την υφιστάμενη κρίση για να πάρουν τα μέτρα τους. Τονίζει μέσα σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη για άμεσο εντοπισμό των νέων κρουσμάτων, για τη διαδικασία της ειχνηλάτησης των επαφών, την απομόνωση και την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και προσωπικής υγιεινής για θωράκιση του αναπνευστικού. The countries do need to be prepared but again at the same time we need to make sure that our healthcare systems are strong if we do see an increase in cases um, and that um, you know we have strong public health infrastructure in place to support the, 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 the needs for contact tracing and, and, and so on. δίνει την ίδια ώρα το στίγμα της προσέγγισης του παγκόσμιου οργανισμού υγείας ώψη της επαναλειτουργίας των αεροδρομίων και της επανέναρξης των πτήσεων για τουρισμό make risk assessments on what that for borders allowing um potential travel the key remain measures place cases are, detected rapidly and isolated, contacts identified and quarantined. Συνέστησε πάντω υπομονή μέχρι τη δημιουργία ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου, διαμηνύοντας ότι δεν αναμένεται να είναι άμεσα διαθέσιμο, ενώ τόνισε ότι στο μεταξύ η ανθρωπότητα πρέπει να βασιστεί στα υπόλοιπα μέτρα για να κρατήσει τον ιό υποταγμένο.